Συνεχίζουμε, αγαπημένα μου αδέλφια, τη σειρά των μαθημάτων μας από την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα από τη Γένεση. Είμαστε σελίδα 23, ΚΕ κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 23, ΚΕ κεφάλαιο, 19 εδάφιο. Και αυτή είναι η γενεολογία του Ισαάκ, ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ή το δε ο Ισαάκ, ετών 40, όταν έλαβε εις αυτόν γυναίκα τη Ρεβέκα, τη γατέρα Βαθουήλ του Σύρου από Παδάν Αράμ, αδελφήν Λάβαν του Σύρου. Και δέε το Ισαάκ προς τον Κύριον περί της γυναικός αυτού, διότι ήτο στήρα. Και επέκουσεν ο Κύριος αυτού και συνέλαβεν η γυνή αυτού, και τα παιδεία συνεκρούεται εντός αυτού και είπεν, αν μέλη ούτω να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω? Και πήγε να ρωτήσει τον Κύριον. Και πήγε ο Κύριος προς αυτήν και είπεν ο Κύριος προς αυτήν, δύο έθνη είναι την κοιλία σου και δύο λαοί θέλουσι διαχωριστεί από τον εντοστίον σου. Και ο εις λαός θελείστε δυνατότερος του άλλου λαού, και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερον. Και ότε πληρώθησαν η μέρα αυτής δια να γεννήσει, ιδού είσαν δίδυμα εν την κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος, και εκάλεσε το όνομα αυτού Ισάφ. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού, και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρναν του Ισάφ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ήτο 60 ετών, ότε γέννησεν αυτούς. Ήφξησεν δε τα παιδεία, και έγινε ενωμένη Σαφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυρίγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηνές. Και ο μεν Ισαάκ η γάπα τον Ισάφ, διότι το κυνήγιον ήτο η τροφή εις αυτόν, η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα, και ήλθεν ο Ισάφ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος, και είπεν ο Ισάφ προς τον Ιακώβ, δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος. Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ. Και είπεν ο Ιακώβ, πόλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισάφ είπεν, ιδού εγώ υπάγωνα αποθάνω, και τι με ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια? Και είπεν ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον, και όμως εν εις αυτόν, και πώλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε Ιακώβ εδόκεν στον Ισάφ άρτον και μαγείρευμα της φακής, και έφαγεν και έπιε και σηκωθήσανε χώρισεν, ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Έγινε δε πείνα εν τη γη, εκτός της προτέρας πείνης της γενωμένης επί των ημερών του Αβραάμ. Και πήγαινε ο Ισάκ προς τον Αβιμέλεχ βασιλέα των Φιλιστέων εις Γέραρα. Εφάνει δε εις αυτόν ο Κύριος και είπε, μη καταβείς εις Αίγυπτον, κατοίκησον εν τη γη την οποία εγώ θέλω σε υπή. Παρήκε εν τη γη ταύτη, και εγώ θέλω είστε με τεσού και θέλω σε ευλογήσει. Διότι εισέ και εις το σπέρμα σου θέλω δώσει πάντα στους τόπους τούτους, και θέλω εκπληρώσει τον όρκον τον οποίο νόμωσα προς τον Αβραάμ τον πατέρα σου. Και θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού, και θέλω δώσει το σπέρμα σου πάντα στους τόπους τούτους, και θέλω συνευλογηθεί εν το σπέρμα τη σου πάντα τα έθνη της γης. Επειδή ο Αβραάμ υπήκουσε εις τη φωνή μου και φύλαξε τα προστάταγματά μου, τα σεντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου. Και κατόκισον ο Ισαάκ εν Γεράρης, ρώτησαν δε οι άνδρες του τόπου περί της γυναικός αυτού και είπεν, αδελφοί μου είναι, επειδιότι εφοβήθηνε η πηγινή μου είναι, λέγον μήπως φωνεύσωσιν οι άνδρες του τόπου δια την Ρεβέκαν, επειδή το ωραία την όψιν. Και αφού διέτριψεν εκεί πολλάς ημέρας, Αβιμέλεχ ο βασιλεύς των Φιλιστέων κύψας από τη στερίδος είδε, και ιδού Ισαάκ έπαιζε με τα Ρεβέκας γυναικός αυτού. Εκάλεσε δε ο Αβιμέλεχ τον Ισαάκ και είπε, ιδού βεβαίως γινή σου είναι αυτή. Γιατί λοιπόν είπας αδελφοί μου είναι? Και είπε προς αυτόν ο Ισαάκ, διότι είπον μήπως αποθάνω εξαιτίας αυτής. Και είπε ο Αβιμέλεχ, τι είναι τούτο το οποίο έκαμε εσείς εμάς? Παρολίγον ήθελε κοιμηθεί της εκ του λαού μετά της γυναικός σου και ήθελε σφέρει εφ' εμάς ανομίαν. Και προσέταξον ο Αβιμέλεχ εις πάντα των λαών λέγον, ως της εγγύης των άνθρωπων τούτων ή την γυναίκα αυτού θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Έσπηρε δε ο Ισαάκ εν τη γη εκείνη και σύναξε και ατ' εκείνων των χρόνων εκατονταπλάσια και ευλόγησε αυτόν ο Κύριος. Και μεγαλύνεται ο άνθρωπος και προχώρη
αυξανόμενος έως έγινε μέγας φόδρα και απέκτησε πρόβατα και βόας και δούλους πολλούς. Ευθόνησαν δε αυτόν οι Φιλιστέοι και πάντα τα φρέατα τα οποία έσκαψαν, οι δούλοι του πατρός αυτού επί των ημερών Αβραάμ του πατρός αυτού ενέφραξαν ταύτα οι Φιλιστέοι και γέμισαν αυτό χώμα. Και είπε ο Αβιμέλεχ προς τον Ισάκ, άπελθε αφημών, διότι έγινες δυνατότερος ημών σφόδρα. Αμήν. Ο Αβραάμ σε ηλικία 175 ετών πέθανε. Η ζωή του τελείωσε, το έργο του τελείωσε, η αποστολή του τελείωσε με απόλυτη επιτυχία. Και είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, η ζωή μας να τελειώνει όπου το Θεός θέλει, γιατί η ζωή μας στα χέρια του Θεού, να τελειώνει με απόλυτη επιτυχία. Και η απόλυτη επιτυχία είναι και έχει σχέση μόνο με το έργο του Θεού, με την αποστολή του Θεού, με τη σχέση μας με το Θεό και με την καρποφορία που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους στους οποίους ευαρεστείται. Ο Αβραάμ λοιπόν απέθανε 175 ετών πλήρης ημερών με απόλυτη επιτυχία και με μεγάλη καρποφορία, παρόλο που είχε ένα γιο, αν και όταν τον θεράπευσε ο Θεός και του έδωσε τη δυνατότητα της τεκνοποιίας, να γεννά τέκνα, αυτό ήταν κάτι που δεν τέλειωσε εκεί, αλλά συνευρέθη με τη Χετούρα, έκανε άλλα 6 παιδιά και όταν ήρθε ο καιρός της αναχωρήσεώς του, τα μεν παιδιά της Χετούρας τα απέστειλε στην Ανατολή, το δε Ισαάκ τον κράτησε γιατί ήταν ο υιός της επαγγελίας και σε αυτόν έδωσε πάντα τα υπάρχοντά του, ενώ στα παιδιά της Χετούρας έδωσε χαρίσματα. Πέθανε και τον έθαψε και ο Ισμαήλ και ο Ισαάκ στον τάφο της μητέρας του, της Σάρας που είχε αγοράσει ο Αβραάμ πριν από καιρό. Τώρα ξεκινάει το έργο του Θεού, σκυταλοδρομία είναι το έργο του Θεού. Ο ένας συνεχίζει εκεί που έχει τελειώσει ο άλλος. Και όταν τελειώσει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος. Είναι μία σκυταλοδρομία. Βέβαια, εκείνο που έχει σημασία, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι ότι το έργο δεν είναι ανθρώπινο, αλλά είναι του Θεού. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία ποιος άνθρωπος είναι, τι κάνει εκείνο που έχει σημασία είναι τι κάνει ο Θεός. Αυτό έχει σημασία. Όχι ποιος άνθρωπος εργάστηκε, ο Θεός τι έκανε. Στον άνθρωπο μένει να είναι πρόθυμος στο έργο του Θεού και υπάκουος στο έργο του Θεού. Βέβαια, εάν δεν είναι υπάκουος, ο Θεός δεν σημαίνει ότι εκ της ανυπακοής ενός ανθρώπου θα τελειώσει το έργο, θα το συνεχίσει, είτε ταλαιπωρώντας τον άνθρωπο για να επανέλθει, είτε αντικαθιστώντας τον άνθρωπο με άλλον καλύτερο από τον πρώτο. Το έργο θα συνεχίσει. Οι βουλές του Θεού θα ολοκληρωθούν. Ο Ισάκ λοιπόν έχει παντρευτεί τη Ρεβέκα. Η Ρεβέκα μια σπάνια κοπέλα και ο Ισάκ είναι ίσως από τους ελάχιστους, όχι ο μοναδικός, από τους ελάχιστους που παντρεύτηκε μόνο μία γυναίκα, γιατί την αγάπησε αυτού αφού την παντρεύτηκε. Η Ρεβέκα εξαιρετική σύζυγος που απεδείχθη όχι από τον τρόπο που την εξέλεξε ο Θεός, αλλά ιδιαιτέρως σε όλη της τη ζωή. Δεν είναι δηλαδή εκείνο ευάρεστο εις το Θεό η αρχή η καλή, ευάρεστο εις το Θεό είναι η αρχή, η καλή συνέχεια και το τέλος το καλό. Ολόκληρη η ζωή μας είναι στα μάτια του Θεού και από ολόκληρη τη ζωή μας ο Θεός θα μας δώσει και τον καρπό μας στη γη αυτή, αλλά και τον μισθό μας πιθανόν πλήρη στον ουρανό. Όταν παντρεύτηκε λοιπόν ο Ισαάκ με τη Ρεβέκα, τη γυναίκα που είχε εκλέξει ο Θεός, ο Ισαάκ ο άνθρωπος που είχε τις επαγγελίες του Αβραάμ, ότι εν το σπέρμα της θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, διεπίστωσε ότι η Ρεβέκα ήταν στήρα. Σε αυτή την περίπτωση, όταν δηλαδή
κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, έχουμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Ή το διορθώνουμε εμείς ή προσευχόμαστε να το διορθώσει ο Θεός. Και αυτό εξαρτάται από την καρδιά και την πίστη του κάθε ανθρώπου. Ο Ισαάκ ήξερε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη γυναίκα του την έδωσε ο Θεός. Και όταν ξέρεις ότι μία γυναίκα δεν την πήρες μόνος σου, αλλά σου την έδωσε ο Θεός, τότε και υπομένεις και ξέρεις ότι ο Θεός θα ενεργήσει και εκείνο που χρειάζεται είναι η προσευχή σου. Εάν βέβαια τη γυναίκα τη διάλεξες εσύ ή τον άντρα τον διάλεξες εσύ και πήρες αυτόν που δεν είχε ετοιμάσει ο Θεός ή αυτήν που δεν είχε ετοιμάσει ο Θεός, εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν, αλλά δεν καταστρέφονται. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό για την καλή συνέχεια είναι όταν διαπιστώσουμε ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος, και μάλιστα τόσο σημαντικό όσο η επιλογή του ή της σύζυγου μας, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι μετανοούμε. Μακάρι και οι δυο μαζί. Τουλάχιστον ο ένας που το συνειδητοποιεί. Πηγαίνει λοιπόν στο Θεό, γιατί δεν θα μείνει και δεν πρέπει να μένει ο άνθρωπος στα λάθη του. Ο άνθρωπος πρέπει να προχωράει με το Θεό. Κάποτε φοβόμουν πάρα πολύ τα λάθη μου. Έτρεμα, μην κάνω λάθος. Και προσευχόμουν να μην κάνω λάθος. Αλλά δεν γίνεται οι άνθρωποι, κανένας άνθρωπος, να μην κάνει ποτέ κανένα λάθος. Μας φυλάει ο Θεός και λιγοστεύει τα λάθη μας. Αλλά δεν γίνεται. Εγώ όμως είχα ένα ιδιαίτερο φόβο, θα έλεγα φοβία, μέχρι αυτού του βαθμού. Μέχρι που ο Θεός μου θύμισε και μου δείξε κάτι που ελευθερώθηκα από αυτό. Τελείως όμως. Όταν ήμουν μικρός, αυτό μου δείξε ο Θεός, σχεδόν, και θα εξηγήσω τι εννοώ, σε όραμα, ήταν τόσο έντονη η μνήμη, δηλαδή σαν να ήταν όραμα, όταν ήμουν 7-8 χρονών, ο πατέρας μου ήταν αγρότης και με έπαιρνε στα χωράφια να ποτίσουμε. Και μου εξηγούσε πως πρέπει να ποτίσω. Να πάρεις τη τσάπα, να μαζέψεις το χώμα πίσω-πίσω-πίσω, να το κάνεις πολύ και μετά με μια τσαπιά θα κλείσεις, γιατί αν δεν το κάνεις έτσι το νερό θα σου πάρει το χώμα. Όποιος ξέρει καταλαβαίνει, όποιος δεν ξέρει ας το πιστέψει. Εγώ όμως πιτσιρικάς τότε να το κάνω έτσι ήταν ζώρικο και βαριόμουν. Και λέω τώρα θα μου πει ο πατέρας μου τι θα κάνω. Έπαιρνα λοιπόν την τσάπα, το έκανα μόνος μου μια και έξω, το νερό έφευγε. Και άντε να το μαζέψεις, μετά δεν μαζεύεται. Και έβαζα τις φωνές, πατέρα, το νερό έφυγε. Τρεχάλα ερχόταν ο πατέρας μου. Μου λέει, δεν το έκανες όπως σου είπα. Το έκανα, το έκανα, του λέγα και ψέματα. Το έκανα, το έκανα. Έπαιρνε τις χερούκλες του την τσάπα, το έκανε έτσι και το διόρθωνε. Μην το ξανακάνεις. Και ήτανε, κατάλαβα όταν μου το δείχνει ο Θεός, μέσα στη μνήμη μου. Δεν μπορώ να πω ότι μου δείχνει εικόνα, αλλά ήταν τόσο έντονη αυτή η μνήμη. Κατάλαβα ότι είναι πολύ εύκολο στο Θεό να διορθώσει το οποιοδήποτε λάθος κάνουμε, αρκεί να τον φωνάξουμε να το διορθώσει. Πολύ εύκολο είναι στο Θεό. Αρκεί όμως να ομολογήσουμε το λάθος μας και να τον φωνάξουμε να το διορθώσει. Από εκεί και πέρα για μένα ήταν όλα εύκολα. Έφυγε ο φόβος. Φόβος του λάθους. Έκανες λάθος. Στη γυναίκα, στον άντρα, στη δουλειά. Σοβαρό λάθος. Μη φοβάσαι. Συνειδητοποίησέ το. Παραδέξου το. Και πήγαινε στο ταμείο σου. Και πες, Θεέ μου, έκανα ένα πολύ σοβαρό λάθος. Πατέρα μου, έκανα πάρα πολύ σοβαρό λάθος. Δεν μπορώ να το διορθώσω εγώ. Εγώ μετανοώ, το εξομολογούμε σε σένα, το φέρνω σε σένα και σε παρακαλώ, βρες τρόπο, διόρθωσέ το εσύ. Αν ο άνθρωπος με ειλικρίνεια και ταπείνωση και καθαρότητα εξομολογηθεί στον πατέρα του το λάθος, ο πατέρας αρχίζει από την αρχή και μάλιστα από εκεί που έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Από εκεί που τα έχει κάνει μουσκεμα ο άνθρωπος. Χάλια. Έρχεται και βρίσκει τρόπο και τα διορθώνει όλα.
Βέβαια, μπορεί να μην είναι τέλειο αυτό που θα κάνει ο Θεός, αν και είναι, μπορεί να μην είναι τόσο όσο ήταν το αρχικό θέλημα του Θεού, αν και είναι, αλλά σίγουρα δεν είναι καταστροφή και δεν είναι ζημιά. Η μετάνοια, αδερφοί, είναι ο τρόπος που αποκαθίστανται τα πάντα, προσοχή, όχι από τον άνθρωπο, από το Θεό. Η μετάνοια, εξομολόγηση και προσευχή. Όμως, όταν ξέρεις ότι είναι κάτι βεβαιότατον, ότι είναι από το Θεό, εκεί δεν σκέφτεσαι εσύ να επέμβεις να το διορθώσεις, κάνεις ό,τι μπορείς. Αλλά εκεί προσεύχεσαι να το διορθώσει ο Θεός. Και ήρθε η δοκιμασία του Θεού στη ζωή του Ισαάκ με τις τόσες επαγγελίες. Η γυναίκα του ήταν στήρα. Δεν είναι απλό πράγμα. Και ούτε και θεραπεύεται. Και τώρα ακόμη δεν θεραπεύεται αυτό. Όμως το Θεό είναι τα πάντα εύκολα. Και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή πήγε στον Κύριο. Θεέ μου, δώσ' της παιδί. Θεέ μου, κάνε χάρη. Και δεν προσευχήθηκε ένα χρόνο. 20 χρόνια προσευχότανε. Τι είπε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού? Θυμάστε την παραβολή της χείρας? Μια χείρα, λέει, την αδικούσε ο κριτής. Και λέει, τι να κάνω? Και πήγαινε κάθε μέρα. Εκδίκασόν μου την υπόθεση, φύγε από εδώ. Εκδίκασόν μου την υπόθεση, φύγε από εδώ. Δεν σταμάταγε όμως. Και ο άδικος κριτής, που Θεό δεν φοβόταν και ανθρώπους δεν τρεπόταν, είπε, δεν αντέχω άλλο, με βασανίζει η χείρα, ας κάνω την εκδίκασή της. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει? Θέλω να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Αλλά ο κίνδυνος του να προσευχόμαστε και να μην αποκάνουμε χωρίς αποτέλεσμα είναι όταν προσευχόμαστε χωρίς τούτο που ζητάμε να είναι το θέλημα του Θεού. Αν αυτό που προσευχόμαστε και ζητάμε δεν είναι το θέλημα του Θεού, όσο και να προσευχόμαστε, απάντηση δεν θα πάρουμε. Εάν τούτο όμως είναι το θέλημα του Θεού και έχει γίνει μέχρι τώρα και σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, και αν αργήσει, εξάπαντος θα απαντήσει ο Θεός. Και γιατί δεν απαντάει γρήγορα? Γιατί πρέπει να δοκιμαστεί η υπομονή μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε υπομονή, να κάνουμε υπομονή. Και υπομονή τι σημαίνει? Αναμένω, περιμένω, αλλά το σημαντικότερο, συνεχίζω. Συνεχίζω να προσεύχομαι, θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Εάν λοιπόν είναι με λάθος, μετανοούμε και ζητάμε από το Θεό να μας ελεήσει, και θα μας ελεήσει. Αν είναι σωστό αυτό που κάναμε, και το λάθος και το σωστό έχει σχέση μόνο με το θέλημα του Θεού, τότε προσευχόμαστε και αν αργήσει, ο Θεός θα απαντήσει. Στα 20 χρόνια λοιπόν ο Θεός απάντησε. Και η στήρα η Ρεβέκα συνέλαβε πρώτη φορά και μια φορά στη ζωή της. Χαρά μεγάλη, ευχαριστία, δοξολογία, όπως πάντοτε πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου χαρά όταν βλέπει το Θεό να απαντάει στα αιτήματά του. Ο Ισαάκ, θα έλεγα εγώ, είχε πολύ μεγάλη χαρά. Στη Ρεβέκα όμως συνέβη κάτι που ήταν πολύ σοβαρό και που αποδεικνύει την πνευματική της ισορροπία και πιο σωστά την πνευματικότητά της. Λέει η Γραφή, και τα παιδεία συνεκρούονται εντός αυτής, και είπεν, εάν μέλη να είναι τσακωμένα τα παιδιά μου, εγώ γιατί να συλλάβω, καλύτερα μη σε λάμβανα. Το πρώτο χαρακτηριστικό της πνευματικότητας. Δεν χαίρομαι που θα κάνω παιδιά, λυπάμαι που θα κάνω παιδιά που θα τσακώνονται. Ακούτε τι ωραία σκέψη. Γιατί να συλλάβω? Καλύτερα να μην είχα συλλάβει αν είναι να τσακώνονται τα παιδιά που θα κάνω. Γιατί κατάλαβε ότι ήταν δύο
συνεκρούοντο λέει μεταξύ τους. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό της εξαιρετικής αυτής δούλης του Θεού, το σκέφτηκε, είπε καλύτερα να μην είχα συλλάβει και στη συνέχεια πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Δεν αφήνει στην τύχη τα πράγματα. Πήγε να ρωτήσει τον Κύριο. Πόσο συχνά, αδερφοί αγαπητοί, πηγαίνουμε όταν κάτι δεν είναι τόσο όσο θα έπρεπε καλό να ρωτήσουμε τον Κύριο. Εάν δεν πηγαίνουμε κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί? Γιατί ο Θεός να το επιτρέψει να τσακώνονται? Γιατί ο Θεός να ξεσηκώσει την καρδιά της με θλίψη? Γιατί έπρεπε ρωτώντας τον Κύριο να μάθει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα φέρει σε σωστό δρόμο το σχέδιο του Θεού. Που αν δεν το μάθει, και μάλιστα η Ρεβέκα, το έργο του Θεού κινδυνεύει. Κινδυνεύει. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, αδελφοί, να ρωτάμε τον Κύριο. Πολύ σημαντικό. Γιατί εμείς μπορεί να ρωτάμε κάτι, αλλά ο Θεός συνήθως μας λέει πολύ περισσότερα, μας απαντάει πολύ περισσότερα από αυτά για τα οποία εμείς ρωτάμε. Μας απαντάει σε πολύ περισσότερα θέματα. Και όταν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις που μας οδηγούν στο να μας ρωτήσει ο Κύριος, αμέσως να υποψιαζόμαστε ότι ο Κύριος έχει να μας πει κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό το οποίο εμείς ρωτάμε. Θέλει ο Θεός να μας πρόγνει, να μας παρακινεί, να τον ρωτάμε, γιατί αυτά τα οποία ξέρει αυτός εμείς δεν τα ξέρουμε, και αυτά που δεν ξέρουμε μπορούν να χαλάσουν και την καλή μας και ευλογημένη συνέχεια, αλλά και την καλή και ευλογημένη συνέχεια του έργου του Θεού. Να ρωτάμε τον Κύριο και να μην διστάζουμε να ρωτάμε τον Κύριο. Να ρωτάμε και να μην πούμε, όχι με απιστία δεν θα μας απαντήσει. Να ρωτάμε τον Κύριο με πίστη ότι θα μας απαντήσει, και αν δεν μας απαντήσει και πάλι δόξα να έχει το όνομά Του. Αλλά να ρωτάμε τον Κύριο. Να ρωτάμε τον Κύριο για το πώς πάει η οικογένειά μας. Και μάλιστα μέσα από το Λόγο του Θεού να διδασκόμεθα ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι να ρωτάμε, έστω και αν δεν μας δίνει κίνητρα να ρωτάμε. Έχουμε τόσο πολλά πράγματα να ρωτάμε. Κύριε, πώς με βλέπεις? Πώς περπατάω? Τι γνώμη έχεις για μένα? Ποιος θα σου πει, αδελφή? Ποιος θα σου πει, αδελφέ μου? Ποιος θα μας πει? Η καρδιά μας? Ο αδερφός μας? Η γυναίκα μας? Ο άντρας σας? Ποιος ξέρει την καρδιά σας? Ποιος ξέρει την καρδιά μας? Μόνο ο Θεός. Και μάλιστα το τι φιλοξενούμε, που δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, που δεν το έχουμε καταλάβει, και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που μπορεί να φιλοξενούμε και να μην το έχουμε καταλάβει, ή το τι λάθη σκεφτόμαστε και αποφασίζουμε και δεν το έχουμε καταλάβει, μόνο ο Θεός ξέρει και μπορεί να μας πει. Δεν λογίζεται πνευματικός άνθρωπος να μην ρωτάει το Θεό. Να μην ρωτάει το Θεό για τον εαυτό του. Είμαι σίγουρος ότι πάω καλά. Τι λες καλέ, που είσαι σίγουρος ότι πας καλά? Πήγαινε ρώτησε τον Κύριο να σου πει τι δεν κάνεις καλά, μπας και το διορθώσεις. Δεν λέω για τις απορίες μας, για τα ερωτηματικά μας, για τα διλήμματά μας, αλίμονο αν δεν πάμε. Αλλά λέω και για αυτά τα οποία νομίζουμε ότι ξέρουμε. Τι ξέρουμε? Τίποτα δεν ξέρουμε. Θα ρωτήσω λοιπόν πρώτον για τον εαυτό μου. Δεύτερον, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Οι άνδρες και οι γυναίκες να συγκατοικούν κατά γνώση. Ρώτησε για τη γυναίκα σου, για την καρδιά της γυναίκας σου. Ρώτησε τι. Ρώτησε τον Κύριο δηλαδή. Τι είναι αυτό που τη στενοχωρεί? Τι είναι αυτό που χρειάζεται? Τι είναι αυτό που δεν είναι καλό? Ρώτησε τον Κύριο για τα παιδιά σου, πριν δεις τα κακά αποτελέσματα στη ζωή σου.
Ρώτησε τον Κύριο για το πώς διαπαιδαγωγείς τα παιδιά σου πριν δεις το κακό αποτέλεσμα. Καταλαβαίνετε πόσα πράγματα θα γλιτώναμε. Τι γλιτώνει η Ρεβέκα που ρωτάει τον Κύριο γιατί τσακώνονται τα δύο παιδιά της μέσα. Γλιτώνει τα μέγιστα τις επαγγελίες του Θεού. Δεν νοείται πνευματικός άνθρωπος χριστιανός να μην ρωτάει τον Κύριο για τον εαυτό του, για τη γυναίκα του, για τον άντρα της, για τα παιδιά τους, για την εκκλησία, για την πορεία, για τη δουλειά, για όλα. Μόνο αυτός ξέρει και μπορεί να μας συμβουλεύσει. Άλλος το ίδιο τι λέει, εγώ θα σε συνετίσω για να ρωτάς, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατείς, εγώ θα σε συμβουλεύω και εγώ θα σε προστατεύω. Και αντί να ρωτάμε, ξέρετε τι κάνουμε, γκρινιάζουμε στο Θεό, παραπονιόμαστε στο Θεό, αγανακτούμε ενώπιον του Θεού. Γιατί εμείς θέλουμε αλλιώς να έρθουν και αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Ρώτησε να δεις γιατί αλλιώς έρχονται τα πράγματα. Και στο τέλος ρώτησε μήπως θες κιόλας για να διορθωθείς. Η Ρεβέκα λοιπόν, πνευματική κοπέλα, άγιος άνθρωπος του Θεού, όταν διεπίστωσε το κακό, πρώτον είπε καλύτερα να μην είχα συλλάβει προκειμένου τα παιδιά μου να τσακώνονται. Δεν είναι απλό δύο παιδιά να τσακώνονται. Ή τα παιδιά μας να τσακώνονται, ή ο άντρας και η γυναίκα να τσακώνονται, ή δύο αδελφοί να τσακώνονται. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει εξάπαντος να φιλιωθούμε. Εξάπαντος σαν ειρηνοποιός να φέρεις την ειρήνη στα παιδιά σου. Εξάπαντος σαν ειρηνοποιός να φέρεις την ειρήνη με τη γυναίκα σου. Και είπαμε κι άλλη φορά ότι αυτό θα γίνει όταν προσευχόμαστε και ζητάμε από τον Κύριο να μας αγαπήσει ο άλλος, αλλά και να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Είναι το θέλημα του Θεού, αγαπάτε αλλήλους. Βοήθαμε Κύριε να με αγαπήσει και να τον αγαπάω. Πού είναι θέλημά σου. Να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Ρώτησε λοιπόν η Ρεβέκα και ο Θεός της απάντησε άμεσα. Και αν ο Θεός απάντησε στη Ρεβέκα άμεσα, επειδή ήταν πολύ σοβαρό θέμα, δεν θα απαντήσει σε μας που είμαστε στην Καινή Διαθήκη? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μας αφήσει να είμαστε τυφλοί, να μας αφήσει να περπατάμε κουτουρού, στην τύχη, σε λάθη? Αδελφοί μου αγαπητοί, μην παραλείπουμε να ρωτάμε. Βεβαίως δεν παραλείπουμε να δοξάζουμε το Θεό. Βεβαίως δεν παραλείπουμε να αιτούμεθα ενώπιον του Θεού. Δεν παραλείπουμε να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Αλλά εγώ θα έλεγα, το επαναλαμβάνω, εγώ θα έλεγα, γνώμη δίδω, ότι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας, και αν το πω λίγο αλλιώς, το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου είναι όταν ρωτάω τον Κύριο. Γιατί εκεί μαθαίνω πράγματα που δεν περνάνε από το μυαλό μου. Δεν είναι ότι μου λύνονται απορίες. Δεν είναι ότι μου δίνει κατεύθυνση, μας δίνει κατεύθυνση στα διλήμματά μας. Μας ελευθερώνει. Και ο Κύριος έρχεται και της φανερώνει πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Της λέει, μέσα στην κοιλιά σου δύο έθνη υπάρχουν. Όχι δύο παιδιά, ακούτε, δύο έθνη υπάρχουν και δύο λαοί θα διαχωριστούν από τον εντοστίον σου. Δεν είναι απλά παιδιά, είναι δύο έθνη και δύο λαοί. Και ο ένας λαός θα είναι δυνατότερος από τον άλλον λαό. Και τώρα και το μεγάλο μυστικό. Και ο μεγαλύτερος, ο πρωτότοκος, θα δουλεύσει εν τέλει εις τον μικρότερο. Πρωτότοκος ήταν πολύ σημαντικό. Πρώτον έπαιρνε διπλάσιο μερίδιο της περιουσίας ο πρωτότοκος. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν συνεχιστής της κληρονομίας του Θεού. Για σκεφτείτε ο Ισαάκ να ευλογούσε και
και να χειροτονούσε, έτσι όπως το λέμε εμείς, σαν συνεχιστή της ευλογίας του Θεού, τον Ισαφ, τον οποίο ο Θεός εμίσησε. Και να έβαζε στην άκρη τον Ιακώβ, τον οποίο ο Θεός αγάπησε. Πόσο σοβαρό λάθος θα έκαμε αν δεν ήταν η Ρεβέκα. Καταλαβαίνετε, αδερφές γυναίκες, πόσο σημαντικό έργο έρχεται στην οικογένειά σας. Να διορθώνετε, να σας χρησιμοποιεί ο Θεός, να διορθώνετε τα λάθη των αντρών σας. Να σας χρησιμοποιεί, αλλά με σοφία. Χωρίς σοφία δεν γίνεται τίποτα. Γιατί θα πεις κάτι που θα είναι λάθος, ο άντρας θα τα ακούσει, θα πει δεν πειράζει. Θα πεις δεύτερο πράγμα και θα είναι λάθος, ο άντρας θα τα ακούσει, θα πει δεν πειράζει. Θα πεις τρίτη φορά, μετά θα πει ο άντρας θα κάνω το αντίθετο από τι λέει η γυναίκα μου, για να είμαι σοφός. Όταν όμως η γυναίκα ζητάει σοφία και ο άντρας θέλει να κάνει αυτό και η γυναίκα του λέει όχι, όχι, το άλλο να κάνεις. Και βγαίνει, είτε την άκουσε είτε δεν την άκουσε αυτό που είπε η γυναίκα του, μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, μετά σταματάει και λέει για κάτσε, για κάτσε, εδώ κάτι γίνεται. Θεός έχει δώσει σοφία της γυναίκας μου. Έχω ένα τέτοιο δώρο και εγώ δεν το εκμεταλλεύουμε. Και αν δεν το κάνουμε, να το κάνουμε, να σκεφτόμαστε. Και επιπλέον, όπως είπα και προηγούμενα, να προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει σοφία στη γυναίκα μας. Αλλά και η γυναίκα να προσεύχεται να δίνει ο Θεός σοφία στον άντρα, ώστε να υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, αλλά να έχουμε πάντοτε, όπως θέλει ο Θεός και ο Λόγος του Θεού, μία γνώμη. Και πληρώθησαν η μέρα της γεννήσεως και γεννήθηκαν και με μεγάλη, φαντάζομαι, με μεγάλο ενδιαφέρον, για να μην πω αγωνία, η Ρεβέκα περίμενε να δει ποιος θα γεννηθεί πρώτος. Και γεννήθηκε ο Ισαφ. Και ήξερε η Ρεβέκα πριν ακόμη γεννηθεί ότι ο Ιακώβ ήταν ο ευλογημένος του Θεού. Δεν είναι καταπληκτικό? Ο πρώτος εξήλθε ερυθρός, λέει η Γραφή, και το δέρμα του ήταν δασίτριχο και κάλεσαν το όνομα αυτού Ισαφ. Έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και το χέρι του κρατούσε την πτέρνα του Ισαφ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής. Κράταγε την πτέρνα του, μπας και καταφέρει, λέγανε οι άνθρωποι, να βγει πρώτος αυτός, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Ισαάκ ήταν τότε 60 ετών, 40 ετών παντρεύτηκε, 20 χρόνια προσευχότανε, το 60 γέννησε. Τα παιδιά αυξήθηκαν, αυξανόντουσαν. Ο μεν Ισαάκ έγινε έμπειρος στο κυνήγι, άνθρωπος του εγρού, τον οποίον αγάπησε ιδιαίτερα ο Ισαάκ. Γιατί έκανε αυτό το λάθος? Επιμένω, γιατί δεν ρώτησε το Θεό. Αν ρώταγε το Θεό, δεν θα του απαντούσε ο Θεός και του Ισαάκ, βεβαίως. Αλλά πώς έκρινε ο ευλογημένος του Θεού Ισαάκ? Κατά την όψη, καθώς ο Ισαφ του έφερνε κυνήγι και ο Ισαάκ αγαπούσε πάρα πολύ να τρώει κυνήγι. Και έτσι αγάπησε τον Ισαάκ. Συγγνώμη, τον Ισαφ. Η Ρεβέκα όμως αγάπησε τον Ιακώβ. Αγάπησε τον Ισαφ ο Ισαάκ γιατί δεν ρώτησε το Θεό. Αγάπησε τον Ιακώβ η Ρεβέκα γιατί ρώτησε το Θεό. Και ο Ιακώβ τι ήταν? Απλός άνθρωπος. Ήταν του σπιτιού, κατοικούσε στις σκηνές. Ήταν δίπλα στη μαμά του. Ένα παιδί απλό, καμία ιδιαίτερη ικανότητα. Άλλος έμπειρος στο κυνήγι, δυναμικός, δυνατός. Ένας άνθρωπος που είχε κερδίσει εκ των προτέρων τη ζωή. Αλλά δεν είναι, αδελφοί, αυτό που πετυχαίνει ο άνθρωπος παρόλες τις ικανότητες του. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που ευλογεί ο Θεός. Αν σε ευλογήσει ο Θεός, θα είσαι ευλογημένος. Αν δεν σε ευλογήσει ο Θεός, δεν θα είσαι ευλογημένος. Μπορεί να τα κατάφερε πάρα πολύ καλά ο Ισαφ στη δουλειά του, στη ζωή του.
Όμως δεν ήταν ο ευλογημένος. Εάν τους έβλεπα εγώ, θα έλεγα να το ο ευλογημένος του Κυρίου, εγώ σαν άνθρωπος, ο Ισάφ, και αυτόν τον κακομοίρη θα τον ευλογήσει και αυτόν ο Θεός, τον Ιακώβ. Έτσι θα σκεφτόμουν. Γιατί εμείς βλέπουμε το φαινόμενο. Ο Θεός βλέπει την καρδιά. Βλέπεις έναν άνθρωπο, τα έχει καταφέρει. Και τα καταφέρνει. Και αυξάνει. Αλλά δεν είναι ο ευλογημένος του Θεού. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι απαλός, γλυκός, καλό παιδάκι. Και ο Θεός αυτόν διαλέγει. Δεν είναι λοιπόν του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ποιον θα ελεήσει ο Θεός? Και δεν είναι από τη δική μας δύναμη ή από τη δική μας ισχύ. Είναι από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ποιον θα ευλογήσει ο Θεός? Και τα αποτελέσματα αρχίζουν να φαίνονται. Ο Θεός τα ήξερε πριν ακόμη γεννηθούν, γιατί ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα και στο Θεό τα πάντα είναι γνωστά. Δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον στο Θεό. Ένα αιώνιο παρόν είναι τα πάντα μπροστά στα μάτια του Θεού. Και ο Ιακώβ μια μέρα μαγείρευε φακί μαζί με τη γυναίκα του. Φακί να μαγειρεύει? Εγώ δεν έχω μαγειρέψει ποτέ ζωή μου φακί. Και αν μου πούνε μαγείρεψε, και δεν ξέρω και ντρέπομαι κιόλας. Βλέπετε πως σκέφτεται ο άνθρωπος. Ο Ιακώβ μαγείρεψε φακί. Ήταν όμως πολύ σημαντικό αυτό το μαγείρεμα. Επηρέασε όλη του τη ζωή. Αυτή η ανόητη, συγχώρεσέ με Θεέ μου, συνήθεια να μαγειρεύει δίπλα στη μητέρα του. Γιατί? Γιατί αυτό που μαγείρεψε ήταν δικό του. Γύρισε ο Ισάφ από το κυνήγι, πεινασμένος, εξαντλημένος, κουρασμένος, και βλέπει ένα τσουκάλι φακί. Να έχει στην κατοχή του ο Ιακώβ, γιατί το μαγείρεψε μόνος του. Δεν ήταν της μάνας του. Αν ήταν της μάνας του δεν συνέβαιναν αυτά. Συνέβη γιατί αυτός το μαγείρεψε, ήταν δικό του. Και πάει λοιπόν σε αυτόν που το μαγείρεψε και λέει ο Ισάφ, δώσε μου ένα πιάτο φαΐ γιατί πεθαίνω της πείνας. Εδώ τώρα φαίνεται τι είχε στην καρδιά του ο καθένας. Ο Ιακώβ είχε στην καρδιά του τα πρωτοτόκια. Ήξερε πόσο σημαντικό ήταν τα πρωτοτόκια. Ο Ισάφ είχε στην καρδιά του την πείνα του. Είχε στην καρδιά του την επιθυμία της σαρκός. Πείναγε. Και του λέει, δώσε με να φάω. Και ο Ιακώβ τον έπιασε. Λέει, εγώ θα σου δώσω να φας, εσύ θα μου δώσεις τα πρωτοτόκια. Αν ήταν ένας άνθρωπος που ενδιαφερόταν για τα πνευματικά, θα λέει, άσε με αδερφέ μου τώρα, τι είναι αυτά που μου λες, δεν τρέπεσαι να μου λες τέτοια πράγματα? Είναι σωστά πράγματα αυτά που μου λες? Άκου τώρα, για να πιάτο φακείς να σου δώσω τα πρωτοτόκια. Αλλά επειδή ήταν άνθρωπος εντελώς της σάρκας, γιατί το φρόνημα της σαρκός, αδερφοί, σκέφτεται αντίθετα από το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Εντελώς σαρκικός άνθρωπος, τι θα με ωφελήσουν τα πρωτοτόκια, εγώ πεθαίνω στην πείνα. Δεν πέθαινε. Αν έτρωγε από τη μάνα του μια μέρα αργότερα, πεθαίνω από την πείνα. Γιατί όμως το είπα αυτό? Γιατί περιφρόνησε στην καρδιά του τα πρωτοτόκια. Δηλαδή τι σημαίνει περιφρόνησε? Δεν είχαν τόσο μεγάλη αξία. Δεν είχαν μεγάλη αξία στην καρδιά του Ισάφ η συνέχεια της ευλογίας του Θεού. Δεν είχε ιδιαίτερη αξία. Σιγά. Δεν έδωσε πολύ μεγάλη αξία σε αυτό που ορκίστηκε ο Θεός και υποσχέθηκε εν το σπέρματί σου. Καμία σοβαρότητα σκέψης για τα πνευματικά. Και του λέει, στο πουλάω, τι θα με ωφελήσουν, εγώ πεθαίνω από την πείνα. Λέει, ορκίσου μου.
ότι αν σου δώσω εγώ από τη φακή τη δική μου, όχι της μάνας μου, τη δική μου, ήταν της μάνας του, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Είδατε μία τόσο, το ξαναλέω με τα συγχωρήσεως, ανόητη ενέργεια να μαγειρέψει φακή. Τι σοβαρότατα αποτελέσματα έφερε στη ζωή του. Αυτή η ταπεινή πράξης, η εξουθενημένη πράξης. Ποιος δεν θα τον εξουθενούσε τον Ιακώβ, ο Ισάφ, ο Ισαάκ, πιθανόν και η Ρεβέκα να τον εξουθενούσε. Μαγείρεψες τώρα φακή, για ποιον τη μαγείρεψες? Εγώ λέω ότι το έκανε με οδηγία Θεού. Εγώ λέω, άμα λέω εγώ με πιστεύετε. Αλλά εγώ σκέφτομαι και λέω, δεν είναι τυχαίο τίποτα. Να μαγειρέψει την ημέρα που είχε πεθάνει από την πείνα ο Ισάφ και να έχει μαγειρεμένο. Εδώ είναι δάχτυλος Κυρίου, δάχτυλος Θεού. Γιατί μέσα στην καρδιά του ούτε μπορεί να σκέφτηκε ποτέ θα μαγειρέψω, μήπως έρθει πεινασμένος και να του δώσω να φάει. Δεν αποκλείεται και αυτό. Αλλά ό,τι και να γίνει ήταν, είναι δάκτυλος Θεού. Ο Θεός διευκόλυνε και πολλές φορές κατηγορούνε τον Ιακώβ. Εγώ δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον κατηγορήσουμε τον Ιακώβ. Διευκόλυνε ο Θεός τον Ιακώβ να έχει δική του μαγειρεμένη φακή για να μπορέσει να την ανταλλάξει με τα πρωτοτόκια που ο Εσάφ είχε περιφρονήσει. Τίποτα τυχαίο δεν γίνεται. Τίποτα. Ορκίσουμε ότι θα μου δώσει τα πρωτοτόκια. Σου ορκίζομαι. Πάρε ένα πιάτο φαΐ. Πάρε όλο το τσουκάλι. Εδώ ένα πιάτο έδωσε. Και για ένα πιάτο φακί πούλησε τα πρωτοτόκια. Και ο λόγος του Θεού λέει κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Και έφαγε και ήπιε και σηκωθήσανε χώρισε. Έτσι ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια, τρώγοντας και πίνοντας. Να προσέχουμε, αδερφοί αγαπητοί, όταν η σάρκα μας επιθυμεί. Συνήθως εκεί παγιδεύεται ο χριστιανός, στις επιθυμίες της σαρκός. Γιατί το κοσμικό φρόνημα οδηγεί σε σαρκικά έργα. Το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου οδηγεί σε έργα πνευματικά. Ο Θεός να μας φυλάει, να φυλάει την καρδιά μας από το φρόνημα του κόσμου, που είναι επιθυμία σαρκός, επιθυμία οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Και τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας? Ένα πράγμα κάνουμε. Τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε. Δαμάζουμε το σώμα μας και το δουλαγωγούμε. Μην πει κανείς ότι από το Θεό πειράστηκα, ότι ο Θεός με πείραξε. Ο Θεός ούτε πειράζει κανέναν, ούτε πειράζεται από κανέναν. Γιατί είναι αγαθός. Δεν μπορεί ούτε να σκανδαλίσει, ούτε σκανδαλίζεται. Ούτε πειράζει, ούτε πειράζεται. Αλλά ο άνθρωπος πειράζεται από τις επιθυμίες του. Τι επιθυμείς? Επιθυμείς τη σαρκός? Επιθυμείς τα της καρδιάς σου? Ή επιθυμείς τα του πνεύματός σου? Θα οδηγηθείς στην καταστροφή. Εάν επιθυμείς όχι αυτό που αρέσει σε σένα, αλλά αυτό που αρέσει στο Θεό, και εξητείς και ρωτάς. Αν επιθυμείς και εξητείς και ρωτάς όχι αυτό που θέλεις εσύ, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Και αν επιθυμείς και εξητάς όχι αυτό που νομίζεις εσύ, αλλά αυτό που νομίζει ο Θεός, δεν κινδυνεύεις. Αυτή είναι, αδελφοί αγαπητοί, η ασφάλειά μας. Η ασφάλειά μας είναι να ρωτάμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και όχι να θέλουμε. Να ρωτάμε για να ξέρουμε τι θέλει ο Θεός. Και επιτρέψτε μου να το ξαναπώ αυτό. Αυτή είναι η ασφάλειά σου, η ασφάλειά μου. Να ρωτάω
όχι τι θέλω, να πάω στο Θεό και να του πω μ' αρέσει αυτό, θέλω αυτό, νομίζω αυτό, γιατί αυτό θα με οδηγήσει σε καταστροφή, σε δυστυχία. Αλλά να ρωτάω το Θεό συνεχόμενα τι του αρέσει, τι θέλει και τι νομίζει. Και όταν αναγιγνώσκω το Λόγο του Θεού, να μελετάω στο Λόγο του Θεού τι είναι αυτό που αρέσει στο Θεό, τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός και τι είναι αυτό που νομίζει ο Θεός. Άλλο διαβάζω και άλλο μελετάω. Όταν μελετάω το Λόγο του Θεού, διερευνώ μέσα από το Λόγο του Θεού τα μηνύματα του Θεού. Και τα μηνύματα του Θεού δίδονται μέσα από το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Άλλο μελέτη και άλλο ανάγνωση. Και η ανάγνωση είναι πάρα πολύ καλή, η μελέτη είναι ακόμη καλύτερη. Αρκεί βέβαια να μένουμε σε αυτό που μας αποκαλύπτει ο Θεός. Δύο πράγματα είναι η μελέτη. Το πρώτο είναι μελετάω να καταλάβω μέσα από το Λόγο του Θεού τι μου λέει ο Θεός, τι εννοεί ο Θεός, τι θέλει να μου πει ο Θεός. Και τ' άλλο είναι στο ταμείο μου μελετάω να μιλήσω και να μου μιλήσει ο Θεός μέσα από το Λόγο του. Τότε η ζωή μας θα περπατάει, θα κυλάει με ασφάλεια. Όσο πιο έντονη είναι η πνευματική σου ζωή, τόσο και πιο ασφαλής. Στη μελέτη λοιπόν λέμε στο Θεό και ακούμε από το Θεό. Στην ανάγνωση διαβάζουμε, πολύ καλή. Στη μελέτη λέμε, ρωτάμε και ακούμε. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί δεν είναι απλό να περπατάς μέσα στις επαγγελίες του Θεού. Ούτε ο Σαούλ τα κατάφερε, ούτε ο Ισάφ του κατάφερε, ούτε ο λαός Ισραήλ τα κατάφερε. Εκείνος που τα καταφέρνει είναι αυτός που περπατάει, όχι μόνο που ζει κατά το Πνεύμα, αλλά περπατάει και κατά το Πνεύμα. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Χριστέ μου, βοήθησέ μας.